Η ορμονική αποκατάσταση χορηγείται με δύο βασικούς τρόπους, παλιότερα και με τρίτο, ο οποίος πλέον δεν υπάρχει, δηλαδή η ελαιόδης κάψουλα που έχει αποσυρθεί πλέον. Οπότε έχουμε την παρατηρική, την ενέσιμη, την ενδομυϊκή φυσικά και την κρέμα, η οποία είναι διαδερμική. Η ενέσιμη είναι δύο ειδών στη χώρα μας, πολύ αργή η δεκανοϊκή, που είναι ξένη εταιρεία, και η ελληνική, η οποία είναι η εναθική και είναι πιο γρήγορη. Για ανθρώπους όμως οι οποίοι δεν είναι εκεί με τις ενέσεις, οι οποίοι δεν έχουν την κουλτούρα του bodybuilding, και πράγματι ένας άνθρωπος στα 50 δεν μπορεί να αρχίσει να τρικέπτει, υπάρχει και η διαδερμική. Σε ό,τι αφορά τη διαδερμική, υπάρχουν δύο ειδών κρέμες. Η χαμηλής ποιότητας, και είναι φτηνότερη φυσικά, από το φαρμακείο που έχει αλκοόλ μέσα, με χαμηλή συγκέντρωση 1-2%, αλλά υπάρχουν και κρέμες δύο πανομοιότυπες, δηλαδή που είναι πολύ καλύτερες ποιοτικά από τις συνθετικές τεσοστερόνες, οι οποίες είναι υψηλή συγκέντρωση 10-20% και έχουν λιποσωμιακή απορρόφηση, η οποία είναι ό,τι καλύτερο σε σχέση με τις αλκοόλες, οι οποίες δημιουργούν και ερεθισμούς. Και η κρέμα τεσοστερόνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί, να γίνει δηλαδή συνεργασία δύο ουσιών της τεσοστερόνης και τον παράγωγο αυτής, τη ιδιύδρυξη τεσοστερόνη, οι οποίες δρούν συνεργικά και καταπολεμούν πάρα πολύ καμιά φορά το πρόβλημα της υψηλής φιλοσύνης της σφαιρίνης. Λοιπόν, αυτές κυκλοφορούν από ένα φαρμακείο το οποίο συνεργάζομαι και γενικά υπάρχει πάρα πολύ πρακτικότητα στο θέμα της διαδερμικής και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχουν σταθερά επίπεδα σε καθημερινή χορήγηση και αυτό δίνει τις μικρότερες δυνατές τιμές σε ό,τι αφορά τους μεταβολίτες, δηλαδή τις ιστραδιόλες και τις DHT. Συνεπώς, το καλύτερο πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών και να αποφύγεις καμπανεβάσματα είναι η διαδερμική σε καθημερινή βάση.